Για μας. Γεια σου. Οι κριτικοί βετεράνοι του πολέμου της Κορέας συναντήθηκαν ξανά και τιμήθηκαν στο ξενοδοχείο Nana Beach, παρουσία του Κορεάτη πρέσβη Lim So-suk και του επίτιμου πρόξενου της Νότιας Κορέας στην Κρήτη Αντώνη Καράτζη. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ στο νησί σας αυτές τις ημέρες. Είμαι εδώ στην Κρήτη για να συναντήσω τους Έλληνες βετεράνους που πολέμησαν στον πόλεμο της Κορέας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που τους συναντώ γιατί ο πατέρας μου είναι βετεράνος του Κορεατικού πολέμου, οπότε εκείνοι είναι σαν δεύτεροι μπαμπάδες μου. Είναι πραγματικά συγκινητικό ότι η δημοκρατία της Νοτίου Κορέας δεν ξεχνά τους βετεράνους που πολέμησαν στο διάστημα 50-53 στον πόλεμο της Κορέας και κάθε χρόνο με αυτόν τον τρόπο τους τιμά. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που κάνουν αυτό το πράγμα και δεν ξεχνούν τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά τους στη δύσκολη στιγμή. Ο πρέσβης της Νοτίου Κορέας στην Ελλάδα εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για την προσφορά και τις θυσίες των βετεράνων στον πόλεμο της Κορέας. Ποτέ δεν φοβήθηκα. Ήθελα να πάω με τη θέλησή μου, διαδελοντής. Η μάνα με έκλαιγε. Σύγχρεσε ένα γράμμα, τη λέω: «Μάνα, δεν θέλω να με κλαις, πως βρίσκομαι μακρά σου και άλλες μανάδες βρίσκονται στές τη δικιά σου». Αλλά τη λέω: «Κοιτά, όποιος δεν έχει βάσανα και θέλει να αποκτήσει, εις η Κορέα στα βουνά να πάω να πυρετήσει». Για τη σύραξη που έφερε αντιμέτωπα τα δύο κορεατικά κράτη από τον Ιούνιο του 1950 έως τον Ιούλιο του 1953 και αποτέλεσε ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του ψυχρού πολέμου, υπάρχουν κριτικοί που θυμούνται τα γεγονότα. Όλα που θυμάμαι είναι λυπηρά. Ζόρε, νεκρούς, τραυματίες. Το σιόνι ήταν γύρω στους 40 πόντους, 35 με 40 πόντους. Μια εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες στον πόλεμο της Κορέας στην περίοδο 1950-1953. Μια εκδήλωση τιμής για τους επιζώντες βετεράνους όπως κάθε χρόνο στο ξενοδοχείο Nana Beach. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους μεγάλους πλέον σε ηλικία, είναι άνθρωποι πάνω από 88-90 χρονών, οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας σήμερα, οι οποίοι έδωσαν τότε με αυταπάρνηση τα πάντα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις νατοικές δυνάμεις, δηλαδή τότε δεν ήταν ΝΑΤΟ, αλλά ήταν οι δυτικές δυνάμεις, να μην αφήσουν τον κομμουνισμό να εξαπλωθεί στην Κορεάτικη Πενίνσουλα, στην Κορεάτικη Χερσόνησο. Σε μια συγκινητική εκδήλωση ανέσυραν στη μνήμη τους όσα συνέβησαν, θυμήθηκαν τις δύσκολες στιγμές του πολέμου και ανανέωσαν το ραντεβού τους.